Και εμείς τώρα θα επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και στο ιστορικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Κρήτης και Αττικής. Ένα έργο το οποίο παίρνει σάρκα και οστά. Κοντά μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, και είναι και η πρώτη επίσκεψη που κάνω εκτός Αθηνών μετά τον κορονοϊό. Λοιπόν, η Κρήτη περνά αναμφίβολα σε μια καινούρια σελίδα βιώσιμης ανάπτυξης, όπως είπατε και εσείς. Επιλύεται ένα θέμα το οποίο το θυμάστε από τότε που ήσασταν μαθητής. Πριν πάμε ωστόσο σε αυτό, θα ήθελα να σας ζητήσω ένα σχόλιο αναφορικά με τις εξελίξεις που αφορούν και την οριοθέτηση ΑΟΖΟ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία. Να μας δώσετε τη δική σας εκτίμηση αναφορικά με τις εξελίξεις. Αναντήρητα είναι μια σημαντική συμφωνία, μια ευρωπαϊκή συμφωνία, μια συμφωνία που δείχνει πώς μπορούν να λύνουν τα διασυνοριακά τους θέματα οι σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι λειτουργήσε η Ελλάδα, έτσι λειτουργήσε η Ιταλία στο συγκεκριμένο ζήτημα. Υπονοώ βεβαίως, και να σας το πω ξεκάθαρα, με αυτό που είπα, ότι με αυτό τον τρόπο θα έπρεπε να λειτουργήσει και η Τουρκία από την απέναντι πλευρά. Αντί να ακολουθεί το δρόμο των απειλών που ακολουθεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, καλό θα ήταν να δει πώς όχι μόνο η Ελλάδα και η Ιταλία, δεκάδες χώρες ολόκληρο τον πλανήτη λύνουν αυτά τα θέματα, προκειμένου και εμείς με την Τουρκία να προχωρήσουμε μπροστά σε ένα δρόμο ειρήνης. Έπεται συμφωνία με την Αίγυπτο, κύριε Χατζηδάκη? Δεν είναι μυστικό ότι γίνονται συζητήσεις με την Αίγυπτο. Δεν μπορώ να προδιαγράψω το τέλος αυτών των συζητήσεων. Mm-hmm. Πάντως, επιβεβαιώνω ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται σε καλό κλίμα. Η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς ακολουθεί μια πολυδιάστατη πολιτική στην ευρύτερη περιοχή. Μιλάμε με το Ισραήλ, μιλάμε με την Αίγυπτο, συμμετέχουμε στο Ευρωμεσογειακό Φόρουμ για το φυσικό αέριο με αυτές τις χώρες, μαζί με την Ιορδανία, με την Παλαιστίνη, με την Κύπρο, μαζί με την Ιταλία, με τη Γαλλία που είναι παρατηρητής. Έχω συμμετάσχει ως αρμόδιος υπουργός μερικές φορές τους τελευταίους μήνες και επίσης, στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής προωθούμε, όπως ξέρετε, και τον αγωγό EastMed του φυσικού αερίου που θα ξεκινάει από το Ισραήλ, θα περνάει από την Κύπρο, θα καταλήγει εδώ, στην Κρήτη και θα προχωρεί και σε αυτό, προς την υπηρετική Ελλάδα. Γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αμφισβητεί εντόνως η Τουρκία, έτσι. Ναι, θα σας πω. Ευχαρίστω. Θέλετε να το πούμε τώρα? Βεβαίως, Ναι, να σας πω λοιπόν, μια και μου το λέτε. Επειδή η Τουρκία ακολουθεί αυτήν την πολιτική των απειλών, πράγματι την ακολούθησε και στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αρχές Δεκεμβρίου του 19, ο Ερντογάν είπε ότι μην προχωρήσετε, κύριοι, στην Ελλάδα, στο Ισραήλ και στην Κύπρο, στον αγωγό EastMed, διότι περνάτε μέσα από τα χωράφια μου. Εμείς λοιπόν στις 2 Ιανουαρίου υπογράψαμε τη συμφωνία για τον EastMed. Ήμουν ένας από τους τρεις υπογράφοντες υπουργούς και πρόσφατα, πριν από τρεις εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, περάσαμε από τη Βουλή τη συμφωνία αυτή, είναι νόμος του κράτους με μεγάλη πλειοψηφία. Στην Κύπρο θα γίνει όπου να είναι και στο Ισραήλ επίσης το ίδιο. Και θα προχωρήσουμε για να υλοποιήσουμε τη συμφωνία αυτή. Υπάρχει ρίσκο, κύριε Χατζηδάκη, στην υλοποίηση ενεργειακών έργων στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου? Και αν η Τουρκία επιχειρήσει να προσεγγίσει με πλοία? Η περιοχή αυτή προφανώς έχει ένα φορτισμένο παρελθόν στις διασυνοριακές σχέσεις με διαμάχες και πολέμους. Το φόρουμ που σας ανέφερα προηγουμένως για το φυσικό αέριο είναι χαρακτηριστικό από την άλλη πλευρά παράδειγμα συνεργασίας της τελευταίας περίοδου. Κάθονται στο ίδιο τραπέζι το Ισραήλ, η Αίγυπτος και η Παλαιστίνη που τους χωρίζει αίμα, που είχαν πολέμους και ακόμα υπάρχει ένταση προφανώς ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Παλαιστινιακή αρχή. Λοιπόν, αυτό το δρόμο πρέπει να τον ακολουθήσει και η Τουρκία. Η πολιτική του Ερντογάν είναι αναχρονιστική, είναι πολιτική του 19ου και του 18ου αιώνος. Η Ελλάδα πάντως δεν κάμπτεται από αυτές τις απειλές. Το δείξαμε στον EastMed, το δείξαμε στον Εύρο με την καθοδηγούμενη εισβολή μεταναστών από την πλευρά της Τουρκίας. Και αυτή την πολιτική της ήρεμης αποφασιστικότητας θα ακολουθήσουμε και από εδώ και πέρα. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε ούτε μία σπιθαμή σε σχέση με τα εθνικά μας συμφέροντα.
Και να έρθουμε τώρα στο θέμα το οποίο προλογίσαμε. Είδαμε και αναλυτικά ρεπορτάζ στην αρχή του δελτίου μας αναφορικά με το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Κρήτης και Αττικής. Πάμε λίγο και στα επιμέρους και σε ζητήματα που προκύπτουν και αγγίζουν έντονα και την τοπική κοινωνία. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω τι γίνεται με τις υφιστάμενες μονάδες Λινοπεράματα, Θερινόλακος, Ξυλοκαμάρα Χανίων. Θα βγουν εντελώς εκτός ή θα μπουν σε αυτό το καθεστώς το οποίο ονομάζουμε ως ψυχρή εφεδρεία? Το βασικό που νοιάζει τον κόσμο είναι ότι θα κλείσουν και ως εκ τούτου θα περιοριστούν κατά πολύ οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Σύμφωνα με μελέτες περιφέρειας, πάνω από το 50% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στην Κρήτη προέρχονται από αυτές τις τρεις μονάδες. Άρα πρόκειται για ένα γιγαντιαίο βήμα μπροστά από πλευράς περιβαλλοντικής. Τι θα γίνει ακριβώς? Θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει το πράγμα, διότι θα πρέπει να υπάρχει, όπως λένε στην τεχνική γλώσσα, ένα backup. Δηλαδή, εάν χτυπάω ξύλο, υπάρχει ένα πρόβλημα κάποια στιγμή με τα καλώδια, τα δύο, το μικρό και το μεγάλο, mm-hmm. που τώρα υπογράφεται η συμφωνία, θα πρέπει να έχεις στην άκρη μια εφεδρεία προκειμένου να αντιμετωπίσεις ένα ενδεχόμενο blackout. Αυτό θα το δούμε, θα γίνουν οι τεχνικές μελέτες και από το Υπουργείο και από τη ΡΑΕ και θα καταλήξουμε σύντομα, θέλω να πιστεύω. Εκείνο το οποίο όμως θέλω να σας πω είναι ότι επί της ουσίας οι μονάδες στα Λινοπεράματα, στον Αθερινόλακο, στο Λασίθι και στα Χανιά θα είναι παρελθόν από τα τέλη, θέλω να πιστεύω, του 2023. Με τους εργαζόμενους τι θα γίνει, κύριε Χατζηδάκη? Μα για τους εργαζόμενους, όπως κάνουμε γενικότερα με τα προγράμματα της απολιγνητοποίησης, υπάρχει μέρημνα της ΔΕΗ. Η ίδια εταιρεία είναι. Mm-hmm. Απάνω κάνει απολιγνητοποίηση, εδώ κάνει απεξάρτηση από το μαζούτ, το ντίζελ, από μια άλλη μορφή άνθρακα. Θα υπάρχει πρόβλεψη όποιοι, εν πάση περιπτώσει, βρεθούν, χρειάζεται να τύχουν μιας ειδικής μέρημνας, να την έχουν αυτή τη μέρημνα μέσα από προγράμματα εθελούσιων εξόδων που θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα από την ίδια τη ΔΕΗ. Και έχει αποδειχθεί ότι καλύπτονται, αποσβαίνονται από τα προγράμματα αυτά μέσα σε 2 χρόνια. Να σταθούμε τώρα λίγο και σε ό,τι αφορά την υφιστάμενη μονάδα των Λινοπεραμάτων, διότι ο Δήμος Μαλεβιζίου θέτει βέτο αναφορικά με τη λειτουργία της μετά την κατασκευή του μεγάλου καλωδίου. Έχω την εντύπωση ότι συνεδριάζει αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου. Ο Δήμος, πρέπει να πω, είχε μια διεκδικητική στάση. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Μποκέας, προσωπικά. Έχουμε μιλήσει επανειλημμένως. Έχω την εντύπωση ότι οι τελευταίες προτάσεις του ΑΔΜΙΕ μπορεί, και λέω πρέπει, να καλύψουν το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι μιλάμε για προτάσεις που φτάνουν αντισταθμιστικά ωφέλη της τάξης των 9 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάω για τον προϋπολογισμό. Μιλάμε για πολλά τεχνικά έργα τα οποία αναβαθμίζουν την περιοχή και καλύπτουν ιδιαίτερα και το χωριό της Δαμάστας, ένα χωριό που το ξέρω. Η Μακαρίτσα, η μητέρα μου, είχε συγγενείς εκεί. Το εξήγησα και στο Δήμαρχο ότι ειδικά σε αυτό το χωριό δεν θα ήθελα να υπάρχει κανένα πρόβλημα και νομίζω ότι καλύπτουμε και το χωριό αυτό. Δεν θα υπάρχει και καμιά, αν θέλετε, οπτική ρήπανση. Επιμένετε όμως το σταθμό μετατροπής στη Δαμάστα? Και γιατί όχι στην Κορακιά, θα σας έλεγε κάποιος? Γιατί όλες οι μελέτες του ΑΔΜΙΕ έδειξαν ότι εκεί πρέπει να γίνει. Αλλά είναι ένα κουτί το οποίο θα καλύπτεται. Είναι και το σημείο που φύγει άλλος. Και δεν θα φαίνεται καθόλου από το χωριό, όπως επίσης για τα καλώδια έχει ληφθεί αντίστοιχη μέρημνα. Όλα αυτά έχουν εξηγηθεί στους κατοίκους. Mm-hmm. Γίνεται ένα βήμα μπροστά στο περιβαλλοντικό επίπεδο για την Κρήτη, πολύ μεγάλο βήμα, αλλά γίνεται και για το Δήμο Μαλεβιζίου. Mm-hmm. Μην γελιόμαστε, διότι ο σταθμός των Λινοπειραμάτων είναι εκεί. Είναι δίπλα στο Γάζι. Επομένως, από πλευράς περιβαλλοντικής, σας είπα, δεν νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε το ζήτημα με μικροψυχία. Θεωρώ ότι η Κρήτη σήμερα, αύριο με την υπογραφή, έχει μέρες γιορτής ουσιαστικά. Είναι ένα ζήτημα το οποίο σέρνεται επί δεκαετίες. Mm-hmm. Δούλεψαν πολλές και διαφορετικές κυβερνήσεις. Δεν πάω να καρποθώ για τον εαυτό μου το έργο. Αλλά όλο τον τελευταίο χρόνο έχουμε δουλέψει συστηματικά μαζί και με τον ΑΔΜΙΕ για να προχωρήσει αυτό το έργο, το οποίο βέβαια δεν έχει μόνο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, έχει και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Διότι για χρόνια, ιδιαίτερα το καλοκαίρι,
συζητάγαμε για την ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης. Θα έχουμε blackout, δεν θα έχουμε. Θα πρέπει να φέρουμε ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη για να έχουμε καβάντζες, να το πω απλά και λαϊκά, ή όχι. Λοιπόν, τώρα όλες αυτές οι συζητήσεις είναι παρελθόν και μπορεί η Κρήτη να είναι ήσυχη τα καλοκαίρια, μπορεί να προχωρήσει μπροστά στον δρόμο της ανάπτυξης, θα δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας φυσικά. Υπολογίζει 400 κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων, αλλά εγώ στέκομαι στο μεσομακροπρόθεσμο, το αναπτυξιακό όφελος. Και, για να μην το υποτιμούμε, υπάρχει και ένα όφελος για όλους τους Έλληνες πολίτες από τα λεγόμενα οίκο της Υπηρεσίας Κοινής Ωφέλειας. Επειδή εδώ και σε άλλα νησιά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ακριβότερη, κάθε χρόνο πληρώνουμε από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, από τους λογαριασμούς που πληρώνουμε στον όποιον πάροχο, αρκετά λεφτά, 800 εκατομμύρια πληρώνουμε όλοι οι Έλληνες κάθε χρόνο για την επιδότηση του κόστους, του υψηλότερου κόστους. Αυτό είναι άλλο. Τώρα μιλάω μόνο γι' αυτό. Τώρα μιλάω μόνο γι' αυτό. Για την Κρήτη μόνο πάνε περίπου 400 εκατομμύρια. Με την ολοκλήρωση της μικρής Κρήτης, όπως λέγεται, δηλαδή της σύνδεσης της Λακωνίας με τον Κίσαμο και της Αττικής με το Ηράκλειο, γλιτώνουμε όλοι οι Έλληνες, επαναλαμβάνω καταναλωτές, ετησίως μόνο από την Κρήτη 400 εκατομμύρια. Δεν το λες και μικρό. Ωραία, να σας πάω λίγο στο θέμα της νήσου χρυσής και σε ένα σχόλιο, μια τοποθέτηση που έκανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μαμουλάκης, τοποθέτηση η οποία ήταν έτσι καυστική, είχε και μια ηρωνική χρειά, η νήσος χρυσή, το γαϊδρονήσι μας που σήμερα έρχεται για να το σώσει ο κύριος Χατζηδάκης με το πρόσφατο αντιπεριβαλλοντικό του νομοσχέδιο, σας διαβάζω απλώς ένα τμήμα της, έπαψε να έχει το δικό του τοπικό φορέα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πραγματικά σε τέτοια πολιτική σύγχυση που ορισμένες φορές φτάνει στα όρια της αστιότητος. Ας δούμε το συγκεκριμένο θέμα με λίγα λόγια. Το 2012 υπήρχε έκθεση του συνηγόρου του πολίτη για τη χρυσή που είναι Natura και έλεγε ότι το πράγμα έχει ξεφύγει, υπάρχουν ευλαπτικές δραστηριότητες για το περιβάλλον, κάποιος πρέπει να παρέμβει. Το 2015 υπήρχε μελέτη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας εδώ της Κρήτης που έλεγε το τι πρέπει να γίνει. Η έκθεση αυτή πήγε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και έμεινε επί 4 χρόνια που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, 4,5, στα αρχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Δεν έγινε τίποτε. Τίποτε. Και τώρα το κάνουμε εμείς. Εμείς προχωρούμε, αύριο έχουμε ειδική σύσκεψη, το ειδικό διαχειριστικό σχέδιο και θα ξεκινήσουμε και από αυτό το καλοκαίρι δράσεις για αυτό το νησί που είναι Natura. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν ασχολήθηκε επί 4,5 χρόνια με το θέμα, που δεν έκανε τίποτα, έχει και το θράσος να παριστάνει τον εισαγγελέα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έλεος. Υπάρχει κάποια στιγμή και ένα όριο σε όλα αυτά. Υπάρχει και η αίσθηση του κωμικού. Θα έπρεπε κάποιος να την έχει. Εμείς, όπως προχωρήσαμε σε αυτό το ζήτημα, θα προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα ζητήματα σε σχέση με την Natura, σε όλη την Ελλάδα, με ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, με διαχειριστικά σχέδια από το Υπουργείο και με προεδρικά διατάγματα με τη σφραγίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας, την περιβαλλοντική ευαισθησία του οποίου κανείς δεν αγνοεί. Έτσι γίνεται στην Ευρώπη. Εμείς ακολουθούμε τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Αυτό θα κάνουμε και εδώ. Και αυτό κάνουμε με την απολιγνητοποίηση, με τις υποθαλάσσιες διασυνδέσεις των νησιών, με την απόσυρση των πλαστικών μιας χρήσης που τώρα την προχωρούμε, με την ενίσχυση των προγραμμάτων ενεργειακής εξοικονόμησης, με ένα σχέδιο, εθνικό σχέδιο αναδασώσεων που έχουμε στα Σκαριά. Με τις έρευνες φυσικού αερίου νοτιώς της Κρήτης. Αυτό είναι άλλο θέμα. Σας μιλούσα τώρα για τις αμυγώς περιβαλλοντικές πολιτικές. Τώρα, για την εξερεύνηση των υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης. Ξέρετε ότι έχουν δοθεί δύο οικόπεδα νότια-νοτιοδυτικά της Κρήτης. Ήταν η τελευταία απόφαση, μεγάλη απόφαση, την οποία είχε υπογράψει ο κύριος Τσίπρας, κατά σύμπτωση 10 μέρες πριν από τις εκλογές. Εμείς ήταν μια από τις πρώτες συμφωνίες που φέραμε προσκύρωση στη Βουλή τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και προς έκπληξή μου είδα το ΣΥΡΙΖΑ να μην την ψηφίζει τη συμφωνία αυτή που πανηγυρικά είχε κυρώσει ο κύριος Τσίπρας, διότι θα ιδιωτικοποιούν το υποτίθεται τα ΕΛΠΕ και γι' αυτό το λόγο δεν επρόκειτο να προχωρήσει. Βεβαίως δεν τον ενδιέφερε καθόλου να φέρει τέτοιες συμφωνίες όσο ήταν πρωθυπουργός με άλλες ιδιωτικές εταιρείες, όπως ήταν τη Repsol και την Aegean. Εκεί δεν τον πείραξε το ιδιωτικό στάτους των εταιριών αυτών. Τα έφερε. Σας είπα, το κόμμα αυτό πρέπει να κάνει μια εσωτερική αναδύφηση, να δει
γιατί έχασε, πού πάει, να δει γιατί μεγαλώνει η διαφορά που έχει στις δημοσκοπήσεις, διότι όσο συνεχίζουν σε αυτό το δρόμο, νομίζω θα χάσουν και φανατικούς τους οπαδούς. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή θίξατε και το θέμα της απολιγνητοποίησης, διότι έχουμε ανοίξει ευρύτερα την ατζέντα των ενεργειακών, θέλω λίγο να σας πω στο εξής, διότι κλείνετε τις μονάδες λιγνίτη το 23, αν δεν κάνω λάθος. Εκτός από μία που θα συνεχίσει μέχρι το 28, ωραία, που είναι πιο καινούργια, κατασκευάζεται. Τη στιγμή βέβαια που οι ενεργειακές ανάγκες της χώρας αυξάνονται και τη στιγμή που θα σας έλεγε κάποιος που η Γερμανία κρατά τις συγκεκριμένες μονάδες μέχρι το 2038-2040, έχει και ένα σχέδιο 2-3 για την επόμενη ημέρα. Βέβαια μιλάμε για μια εύρωστη οικονομικά χώρα. Άλλα κράτη διατηρούν τις μονάδες αυτές μέχρι το 50. Κάποιοι κάνουν λόγο για μια επιθετική πολιτική που γεννά ανησυχία και θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, εμείς γιατί θέλουμε να είμαστε εξαρτημένοι από το φυσικό αέριο? Κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα, χτες, κατά σύμπτωση, ήταν η πρώτη μέρα στην ιστορία των τελευταίων δεκαετιών, η πρώτη μέρα όπου η Ελλάδα λειτουργήσε με όλες τις λιγνητικές μονάδες κλειστές, διότι δεν χρειάστηκε, υπάρχουν κάποια τεχνικά σενάρια τα οποία τίθενται σε εφαρμογή για τη λειτουργία ή τη μη λειτουργία κάποιων μονάδων. Εν πάση περιπτώσει, μην κάνουμε τώρα τεχνικό σεμινάριο στο Δελτίο Ειδήσεων. Βγήκε λοιπόν το πράγμα χτες χωρίς να λειτουργεί καμία λιγνητική μονάδα. Άρα δεν υπάρχει θέμα ευστάθειας. Προφανώς είναι μια πολιτική περιβαλλοντική, με περιβαλλοντικό πρόσημο. Είναι μια πράσινη πολιτική. Αλλά και οικονομικά έχουμε πολλούς λόγους να το προχωρήσουμε για τον εξής λόγο. Ενώ ο λιγνίτης ήταν το πετράδι και το διαμάντι της ΔΕΗ πριν από μερικά χρόνια και λέγανε οι ιδιώτες η ΔΕΗ έχει προνομιακή πρόσβαση στο λιγνίτη πριν από 10 χρόνια, τώρα πια είναι βαρύδι. Και είναι βαρύδι γιατί άλλαξε η ευρωπαϊκή και η διεθνής πολιτική σε σχέση με την τιμολόγηση και την επιβάρυνση του διοξιδίου του άνθρακα. Για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα η ΔΕΗ πληρώνει λεφτά και μόνο από το λιγνίτη, το 2018, μόνο από το λιγνίτη μπήκε μέσα 200 εκατομμύρια. Το 19, 300 εκατομμύρια. Και όπως πάει το πράγμα, αν το αφήσουμε να εξελίσσεται, θα μπαίνει όλο ένα και περισσότερο. Στο όνομα των καταναλωτών, λοιπόν, στο όνομα των Ελλήνων πολιτών, δεν μπορούμε να αφήσουμε να συνεχιστεί όλη αυτή η ιστορία. Είναι βλαπτική για τη ΔΕΗ, δεν μπορεί να το αντέξει. Αν το αντέχει η γερμανική ΔΕΗ, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά πάντως, με την εξαίρεση της Γερμανίας, όλες λοιπόν, οι άλλες. Τι αντέχει, εισαγωγή φυσικού αερίου, θα σας ρωτούσε κάποιος. Μα το φυσικό αέριο είναι ένα καύσιμο μετάβασης. Είναι ξεκάθαρο από το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα ότι περνάμε λιγότερο ρηπογόνο από το λιγνίτη και λιγότερο επιβαρυντικό για τη ΔΕΗ από αυτή την έννοια. Αλλά από την άλλη πλευρά, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα προβλέπει ότι μέχρι το 2030 οι ανάγκες της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας κατά 60% θα καλύπτονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πιστεύουμε στην πράσινη ενέργεια, αυτή είναι η επιλογή μας και προχωρούμε όπως προχωρούν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πολύ περισσότερο που είμαστε μια χώρα ευνοημένη από τη φύση ως προς αυτό, διότι έχουμε και πολύ αέρα, δόξα τω Θεώ, και πολύ ήλιο. Και επομένως γι' αυτό επενδύουμε σε αυτή την πολιτική, η οποία είναι πολιτική που στηρίζει το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα δεν επιβαρύνει τη χώρα με εισαγωγές κτλ. Αυτή είναι η προτεραιότητα της πολιτικής μας. Το φυσικό αέριο, ξαναλέω, σε όλες τις χώρες είναι ένα καύσιμο μετάβασης για μερικά χρόνια. Λίγα. Λοιπόν, κύριε Χατζηδάκη, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας απόψε στο δελτίο μας. Να είστε καλά. Και πραγματικά εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που το έφερε η τύχη, που ήρθαν έτσι τα πράγματα, να είμαι παρόν σε αυτήν την ιστορική συμφωνία της υποθαλάσσιας ζεύξης της Κρήτης με την Αττική, που ανοίγει μια καινούρια σελίδα και για την Κρήτη αλλά και για την Ελλάδα. Είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση σε αυτή τη φάση ειδικά της κρίσης. Είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ αυτή η επένδυση. Πραγματικά τεράστιο βήμα μπροστά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.